Και πάμε στο Βύρονα. Είναι η Ήρα Ορχάνη εκεί για αυτή την αρχαιολογική επίθεση, βεβαίως, που είχαμε χθες. Κάνει ρεπορτάζ η Ήρα. Πάμε γιατί έχει μια κυρία, έναν κύριο νομίζω κοντά της. Κύριος, ναι, κύριο. Ήρα, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα και Γιώργο. Έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος χθες άκουσε ακριβώς τι συνέβη εδώ στην συμβολή των οδών Παναγιώτη Τσαρδάρη και Μεσολογγίου, περίπου στις 9.30 το βράδυ. Καλημέρα, πείτε μας ακριβώς τι άκουσε. Καλημέρα. Ήταν 9.30, ήμουνα στην ταμιακή μηχανή μου να κλείσω το μαγαζί. Εν τω μεταξύ είχα και το τηλέφωνο, μιλούσα. Και βλέπω ένα αυτοκίνητο μαύρο να έρχεται να παρκάρει μπροστά μου, μισό μέσα, μισό έξω από το δρόμο τέλος πάντων. Κατεβαίνει ο οδηγός, πάει απέναντι στην πλατεία και γυρίζει πίσω. Αυτό είδαμε στη στιγμή. Μπαίνοντας μέσα, ακούω μπαμ μπαμ. Δύο, εγώ για φωτοβολίδες είπα στην αρχή, γιατί είχε και τον αγώνα του Ολυμπιακού και βγήκε ο δημοσιογράφος και έλεγε ότι ο Ολυμπιακός βγήκε στο γήπεδο και γινόταν χαμός και λέω ξεκινήσαν από τώρα και ρίχνουν φωτοβολίδες. Τελικά βλέπω μια κυρία, δεν κατάλαβα αν βγήκε αυτό το αυτοκίνητο ή όχι, να φωνάζει δυνατά, να ουρλιάζει και τη στιγμή εκείνη δύο πιτσιρικάκια να έρχονται απέναντι. Τα γυρίζει πίσω, κάποια κυρία τα μάζεψε, τα παιδάκια δεν ήρθαν κοντά. Βέβαια φώναζε κάποιο, δεν ξέρω αν φώναζε μπαμπά γιατί αυτά μου είπανε, αλλά ίσως φώναζε γιατί πήγε και τα φώναξε να έρθουν για να τα πάρει για να φύγει. Εκείνη τη στιγμή είδα, εντάξει είχε πολλή κίνηση βέβαια, γινόταν χαμός χθες τώρα στην πλατεία, είχε και ωραία βραδιά, πολύ φωτισμό, είχε τους αγώνες, τη Eurovision και τα πάντα και πολύ κόσμο. Και βλέπω μηχανή, αλλά δεν πρόλαβα να δω κάτι από το τζάμι. Ήταν σε απόσταση 5 μέτρα που βλέπετε, 4 μέτρα. Βλέπετε τη μηχανή λοιπόν. Τη μηχανή δεν την είδα. Είδα δύο ανθρώπους, ο ένας κατέβηκε, ούτε αυτό πρόλαβα να δω τέλος πάντων. Αλλά είχε τόση κίνηση εδώ που πέραγαν συνέχεια μηχανές που δεν έδωσε σημασία. Και δυστυχώς δεν μας άφησαν ούτε βγήκα στην πόρτα, ούτε για να ανοίξουμε ήρθε το 100 αμέσως. Δεν ξέρω. Πραγματικά ήταν πολύ γρήγορη η αστυνομική αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά. Και δεν αφήναν ούτε γυναίκα, ούτε κανένα να πλησιάσει. Μήπως υπήρχαν ελπίδες το θύμα να ζήσει, ξέρω να καταλογιά. Τώρα να μην τον πειράξουμε καθόλου. Δεν το είδα κιόλας το θύμα. Είδα λίγα γυρισμένο όπως άνοιξε μια φορά η πόρτα, τα τζάμια ήταν κλειστά. Αυτά. Πόσους πυροβολισμούς ήρα είπε ο κύριος ότι άκουσε. Πράγματα ανήκουστα, γιατί μια ήσυχη, δύο σίγουρα. Μου λένε για τρεις, αλλά εγώ δύο κατάλαβα. Δύο κατάλαβα. Άρα τώρα, επειδή αυτό το οποίο έχουμε ακούσει είναι... Άκουσε όταν, όταν λέμε δύο, μπαμπαμ. Δηλαδή κατευθείαν δεν είναι. Επειδή τώρα αυτό όπως το ακούμε η Ήρα. Και βρέθηκαν και στο σημείο. Είναι μάλλον η πιο ολοκληρωμένη μαρτυρία την οποία έχουμε ακούσει από το πρωί. Μας περιγράφει το περιστατικό ως εξής. Φτάνει ο άνθρωπος με το αυτοκίνητό του, ο 32χρονος, εκεί και τη γυναίκα του, τη σύντροφό του, δεν ξέρω. Βγαίνει ο ίδιος από το αυτοκίνητο για να φωνάξει τα παιδιά από το πάρκο να έρθει να τα πάρουν και να φύγουν. Αυτό βγαίνει. Και την ώρα που μπαίνει ο ίδιος στο αυτοκίνητο, η γυναίκα δεν είναι μέσα, αν καταλαβαίνω καλά, σωστά. Ακριβώς. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύζυγός του βρισκόταν έξω από το αυτοκίνητο, γι' αυτό και δεν τραυματίστηκε. Όταν ήρθε η αστυνομία έξω ήταν βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν βγήκε το αυτοκίνητο η γυναίκα ή ήταν μέσα. Εκεί λοιπόν, με το που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και κλείνει την πόρτα, δέχεται δύο πυροβολισμούς. Είδα, μπήκε μέσα και μετά σε λίγο, ελάχιστα δηλαδή, άκουσα τον μπαμπαμ. Έρχεται λοιπόν μία μηχανή, σταθμεύει δίπλα στο αυτοκίνητο, είναι ανοιχτό το παράθυρο του οδηγού και εκεί πέρα τον πυροβολούν οι άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες. Να πούμε ότι ο άνδρας αυτός, Γιώργο Κιάννα, δεν έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει τις αλβανικές αστυνομικές αρχές. Είχε ακριβώς για ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και συμβόλαια θανάτου και φαίνεται ότι από το 2021 τον έψαχναν μέλη αντίπαλων συμμοριών της αλβανικής μαφίας, Γιώργο Κιάννα. Και είναι μια σημαντική μαρτυρία αυτή από την άποψη ότι ήταν δύο τα άτομα. Ναι. Δεν ξέραμε το πρωί αν ήταν μόνο ένας ο επιβάτης της μηχανής ή αν είχε και συνεπιβάτη τελικά. Αυτά θα τα λύσουν και οι κάμερες της περιοχής. Ήταν δεύτερος. Ήρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο. Για δύο φαίνεται και από μαρτυρία από γείτονα, δύο ήταν. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ήρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.